οικονομική κρίση και τα σκάνδαλα πνίγουν τον Μπόρις Τζόνσον. Οι εικόνες των προϊόντων με ετικέτες ασφαλείας στα σούπερ μάρκετ κάνουν το γύρο του κόσμου. Τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να κλειδώσουν μια σειρά προϊόντων, καθώς το τελευταίο διάστημα οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και έχουν αυξηθεί οι κλοπές. Και τα πράγματα, όπως παραδέχονται και επιχειρηματίες, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. The reality is it's more than that. You know, we know that, our customers know that, and it probably will get a bit worse, to be honest. Τα νοικοκυριά στη Βρετανία βυθίζονται στα χρέη. Σύμφωνα με έρευνα του Sky News, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν τουλάχιστον ένα λογαριασμό. Έχει διπλασιαστεί ο δανεισμός τους τελευταίους 7 μήνες, ενώ 13 εκατομμύρια νοικοκυριά χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα για να αγοράσουν τα είδη πρώτης ανάγκης. I'm paying it bit by bit. I don't know. I'll probably be dead before it finishes. Πολλοί μάλιστα για να ανταπεξέλθουν απευθύνονται και σε εναχειροδανειστήρια. We certainly are seeing more inquiries come through from our website and emails for people inquiring whether we'd offer a loan against electronic item. Και ενώ ο Μπόρις Τζόνσον ζητούσε συγγνώμη. Yes, I think it was a mistake and I apologize for it. I think in hindsight it was the wrong thing to do. I apologize to everybody who's been badly affected. Υπουργοί αλλά και στελέχοι ο ένας μετά τον άλλον παρετούνταν. I think you have to resign. You have to resign because I can't serve under the Prime Minister. But I say that with regret because I think this government's done some great things. Το σκάνδαλο του διορισμού του Chris Pincher σε κυβερνητική θέση συνδέσμου στη Βουλή των Κοινοτήτων, παρά το ότι ο Boris Johnson γνώριζε ότι υπάρχει έρευνα σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση από το 2019, φαίνεται ότι φέρνει τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας ένα βήμα πριν την πτώση. Σαν ζωντανό νεκρό παρουσιάζουν τον Boris Johnson τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ενώ την παρέτησή του ζητούν και οι πολίτες. Should probably go by now since Sajid Javid and the other guy sent their resignation letters in, so I think enough's enough really. Οι δεκάδες παρετήσεις υπουργών και στελεχών έχουν αφήσει την κυβέρνηση στο χάος, με τον Boris Johnson να μην προλαβαίνει να βρει αντικαταστάτες και να ψάχνει τρόπο για το πώς θα σωθεί για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες. Αυτό το παλιό πράγμα που λέει ότι στην πολιτική όλα μπορεί να μην γίνονται και όλα μπορεί να γίνονται, ίσως να το δούμε εδώ, με τον Boris Johnson, τον πρωθυπουργό του Brexit. Μην το ξεχνάμε, έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε και υλοποίησε τον Brexit. Η Ελευθερία Νταμπατζή είναι εδώ να μας πει πώς είναι πιθανό, πρώτα απ' όλα τι γίνεται μέχρι τώρα και πώς είναι πιθανό, παρότι πριν από μερικές εβδομάδες έγινε ψηφοφορία, την κέρδισε και για ένα χρόνο δεν μπορεί να ξαναγίνει ψηφοφορία για να τον ρίξουν οι δικοί του, θα ξαναγίνει. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πιθανότατα όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουμε μια νέα διαδικασία πρότασης μομφής και μια νέα διαδικασία ψηφοφορίας. Πρέπει να πούμε ότι πλέον είναι 31 οι παρετήσεις. Αυξάνονται με. Σε ένα 24ωρο, έτσι. Σε ένα 24ωρο, 31 παρετήσεις. Πάρα πολλοί υπουργοί και πολλά σημαντικά στελέχη τα οποία παρετούνται. Μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του απογεύματος κατατέθηκε μια συλλογική παρέτηση από 5 υπουργούς. Κάτι το οποίο δεν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον στην Βρετανία. Τώρα, όσον αφορά στις διαδικασίες, έχει κατατεθεί αίτηση από 2 βουλευτές στην αρμόδια επιτροπή 1922 να αλλάξει ο κανονισμός που αφορά στην ασυλία του Boris Johnson από τη στιγμή που πέρασε. Έχει ένα καταστατικό το οποίο λέει για το κόμμα των συντηρητικών ότι δεν μπορεί όταν κάποιος κερδίσει την εμπιστοσύνη και είναι πρωθυπουργός να γίνει ξανά να τεθεί θέμα μομφής και να γίνει ψηφοφορία αν δεν περάσουν 12 μήνες. Απλά θα αλλάξουν το καταστατικό, έτσι, τόσο εύκολα. Μπορεί λοιπόν αυτή η Επιτροπή να αλλάξει τους κανονισμούς και τις επόμενες ώρες να μιλάμε για μια νέα πρόταση μομφής η οποία πιθανότατα να μην έχει την ίδια κατάληξη με την προηγούμενη. Ελευθερία, ναι, τώρα από αυτό το οποίο και εσύ βλέπεις και από αυτό που καταλαβαίνεις μοιάζει στα δικά μάτια πολύ δύσκολο να τη γλιτώσει και αυτή τη φορά ο Μπόρις Τζόνσον, αλλά η δική σου εικόνα ποια είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη γλιτώσει. Ο ίδιος βέβαια δηλώνει ότι δεν παρετείται, γιατί πριν έρθει η αλλαγή από την Επιτροπή, ο ίδιος πρέπει να καταθέσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, απολογούμενος για ό,τι έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και όταν ερωτήθηκε, απάντησε 3 φορές όχι. Είπε όχι, όχι, όχι. Δεν αν λοιπόν παρετηθεί, αν τον παύσουν, αν τον παρετήσουν, όχι αν παρετηθεί, γιατί δεν παρετείται, το δήλωσε. Αν τον διώξουν, πάμε για εκλογές ή θα βάλουν άλλον? Είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ακολουθείται εντός του κόμματος, όπου πρέπει να
να καταθέσουν τις ψηφοφορίες, να συσταθεί ο κάθε υποψήφιος από δύο συντηρητικούς βουλευτές. Ναι, καλά, τα διαδικαστικά. Και πέρα... Θα πάμε για άλλο πρωθυπουργό ή θα πάμε σε εκλογές. Εσωτερικές. Εσωτερικές εκλογές, όχι βουλευτικές εκλογές ξανά. Εσωτερικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελευθερία.